αλλά και του προσωπικού του αντιθήτα. Για την εφαρμογή του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στις αίθουσες ενδυνάμωσης, καθώς και στα γήπεδα ποδοσφαίρου και στίβου, στα οποία έχουν γίνει κατάλληλες αλλαγές ώστε να είναι προσβάσιμα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν τμήματα ανάλογα με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες. Περιλαμβάνει γενική ενδυνάμωση και φυσική κατάσταση. Θα γίνουν στην αρχή τουλάχιστον κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με τα προβλήματα που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος και ασκούμενος και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στα προγράμματα και σε αυτά που προσφέρει ο Πανεπιστημιακός Γυμναστήριος. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η προσωπική ψυχαγωγία των συμμετεχόντων. Υπάρχει εξειδικευμένος καθηγητής ειδικής φυσικής ψυχαγωγής, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση του προγράμματος, το οποίο θέλω να πω και να τονίσω ότι είναι εξειδικευμένο. Και όσον αφορά την τοποποίηση του προγράμματος και την επιστημονική καθοδήγηση, αυτή γίνεται από μένα. Ύστερα από 6 μήνες προσπαθειών, με τη βοήθεια του αντιπρίτανη Ιωάννη Παντή, έγινε ένα σημαντικό βήμα ώστε άτομα με κινητικές αδυναμίες να έχουν ίση αντιμετώπιση και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 4 με 6 και κάθε Παρασκευή 3 με 5. Ενώ για την εγγραφή απαιτείται η έκδοση κάρτας εισόδου του γυμναστηρίου.